Λάδι 1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast, στο σημερινό επεισόδιο, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον Θοδωρή Βουρνά και την αγαπημένη του φίλη, τη Σοφία μας. Καλησπέρα σας, παιδιά! Yes. Και σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε στο Theater Voice. Πού βρισκόμαστε σήμερα, τι κάνουμε εδώ? Λοιπόν, σήμερα είμαστε στο θέατρο Wall. Είμαστε εν μέσω προβών του One More και του More Rules. Εδώ είμαι τη Σοφία Λεγάντου, την αγαπημένη μου φίλη και βοηθό σκηνοθέτη. Με διαλύματα μεν, αλλά αιώνια ίσως πια. Κλείνουμε 15 χρόνια γνωριμίας, φιλίας και συνεργασίας. Ένα χειροκρότημα σε αυτά τα 15 χρόνια, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο γνωριστήκατε, παιδιά? Στη σχολή. Στη σχολή, στο ΙΑΚΑΤΜΗ. Εξαιρετικά. Μία μέρα έκατσα δίπλα στη Σοφία, μιλήσαμε. Πιο δυνατά, παιδιά, μόνο έτσι για να σας ακούνε με τέμπο οι ακροατές μας. 2008 έκατσα δίπλα στη Σοφία, μιλήσαμε και από τότε με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνεργαζόμαστε. Εν τω μεταξύ έχουν μεσολαβήσει αλλαγές στη ζωή μας, ταξίδια, μετακομίσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί αυτό που σας συνδέει είναι προφανώς η εκτίμηση, η συμπάθεια και ο σεβασμός για να είσαστε μετά από τόσα χρόνια εδώ. Και να πούμε ότι ένας τέτοιος χώρος, όπως μάλλον όλοι οι επαγγελματικοί χώροι, για να μην το συγκεκριμενοποιήσω, να το πω και πιο γενικά, όλοι οι επαγγελματικοί χώροι, όπως ξέρουμε, κρύβουν μια δυσκολία. Και να κρατήσει μια σχέση από τα φοιτητικά χρόνια και να γίνει επαγγελματική και να κρατήσει τόσα χρόνια, σημαίνει ότι ο ένας για τον άλλον κρύβεται πολύ, όχι κρύβεται, εκφράζεται το θαυμασμό, τη συμπαράσταση και την ειλικρίνεια. Mm. Πολύ σημαντικά πράγματα για να δέσει μια επαγγελματική σχέση και μπράβο σας, δεν ματιάζω, το λέω για καλό. Είναι ακόμα για με τη Σοφία, είναι μια χρονιά που είμαστε τόσο διαφορετικά πράγματα και βλεπόμαστε μια φορά το τρίμηνο. Η μια φορά το τρίμηνο που θα έρθει θα είναι σαν να ήταν πάντα εδώ και θα νιώσω την ηρεμία σαν να την είχα ένα χρόνο μαζί μου. Σοφία, πες μας λίγα λόγια εκεί για σένα. Εγώ έχω ξεκινήσει το ΙΑΚΑΤΜΗ λοιπόν. Ήμουνα στο τμήμα σκηνογραφίας ανηματολογίας, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Εκεί γνωριστήκαμε με τον Θοδωρή, ήθελε να κάνει ένα μικρό ταινιάκι για την πτυχιακή του. Και έτσι τους έστειλε ο εισηγητής τους σε όλες τις ομάδες, στον γκρουπ των ηθοποιών, των χορευτών, των εικαστικών καλή ώρα, να βρούνε team, να φτιάξουν λοιπόν την ομάδα η οποία θα τους βοηθήσει να κάνουν την πτυχιακή. Και έτσι και γνωριστήκαμε. Έχω μία πορεία κι εγώ στο θέατρο και λίγο στον κινηματογράφο που έχουμε κάνει τις ταινίες γύρω στα 12-13 χρόνια, περίπου εκεί. Δεν ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια με αυτό, γιατί όπως είπες και εσύ πριν, είναι ένας χώρος δύσκολος. Είναι ένας χώρος ο οποίος υποδαβλίζει ανθρώπους, ένας χώρος ο οποίος διαβάλλει ανθρώπους, ένας χώρος ο οποίος ναι, μεν σε φέρνει πολύ κοντά με τον εαυτό σου και το κοινό, αλλά κάτι γίνεται με τις συνεργασίες. Κάπου λίγο μπατάρουν τα πράγματα. Και νομίζω ότι δεν το είσαι και καλά με τον εαυτό σου, εκεί ζορίζει πολύ. Mm-hmm. Αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε εδώ. Έχουμε συναντηθεί μετά από 2 χρόνια, νομίζω. Παύσεις. Κάτι τέτοιο νομίζω. Ναι, 2 χρόνια. Ή 3. Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, και συναντηθήκαμε λοιπόν εδώ για το θέατρο Volt. Με αυτές τις 2 παραστάσεις, τις επικείμενες. More Rules και One More for the Road to 2. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το υπέροχο δίδυμο που βλέπω εδώ, που προσέχετε τα παιδιά τους ηθοποιούς σας, τους έχετε έτσι, γιατί έχω δει πώς τους συμπεριφέρεστε, πώς μιλάτε, πώς τους φροντίζετε και πώς και αυτοί σας ακούνε και θέλουν να είναι μαζί σας. Τι περιμένουμε να δούμε σε αυτά τα 2 έργα τώρα? Το One More for the Road είναι το δεύτερο κεφάλαιο του One More. Τα παιδιά είναι ένας καινούριος θίασος. Το έργο είναι το ίδιο concept, αλλά με νέα τρίκ. Να πούμε ότι το έχεις αναβάσει και πέρυσι, πάλι στο θέατρο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πήγαμε πολύ όμορφα και φέτος θα πάμε δυσόμορφα. Ακόμη καλύτερα, να ευχηθούμε καλή αρχή λοιπόν και φέτος. Και να πούμε λοιπόν και για το More Rules. Το More Rules τώρα, κοίτα να δεις. Όταν κάποτε πριν 15 χρόνια έκανα την πτυχιακή μου, ήθελα να κάνω μια ταινία βασισμένη στο ξύπνημα της Άνοιξης, ένα κλασικό έργο. Βέβαια, ναι. Αυτό έγινε πτυχιακή μου, δηλαδή ήταν μια ταινία για τη σχολή. Αλλά με απασχολούσε πάντα αυτό το έργο. Οπότε μέσα στα χρόνια, με το καλό μου φίλο και συνεργάτη Βασίλη Τσιόκα,
αναπτύξαμε και έγραψε ένα καινούριο έργο, τους κανόνες ηθικής, εμπνεσμένο από το ξύπνημα της Άνοιξης. Mm-hmm. Οι κανόνες ηθικής, λοιπόν, στην εκδοχή τους που λέγεται Mora Rules, είναι η παράσταση που ανεβάζουμε. Είναι ένα ταξίδι νέων παιδιών στην διαδρομή τους που αναζητούν την αγάπη και την αποδοχή και προσπαθούν να καταλάβουν αν αυτή είναι μια αναζήτηση μακροπρόθεσμη, θέσιμη ή βραχυπρόθεσμη. Άρα είναι ένα πολύ επίκαιρο πάλι έργο, μπορούμε να πούμε. Διαχρονικό. Το οποίο καλούμαστε πάλι να το δούμε με ένα φρέσκο cast ηθοποιών. Πάλι. Πολύ φρέσκο cast ηθοποιών. Το οποίο και εσύ τι πνοή θέλεις να δώσεις στο Mora Rules αυτή τη φορά. Το Mora Rules το δισιεύτηκε κινηματογραφικά πριν 2 χρόνια. Έγινε ταινία και πειραματική ταινία που έκανε το κύκλο της πολύ όμορφα στο φεστιβάλ. Θέλω να το επιστρέψω στο θέατρο, γιατί το θέατρο την αρχή του σύλληψη και θέλω να είναι αυτό το εύστοχο σχόλιο που ήταν πάντα στην ανάγκη μας για αποδοχή και αγάπη, διότι νομίζω σε μέχρι 2023 και ό,τι μας φέρνει μπροστά ο χρόνος, απλώνουμε σε 100.000 πράγματα καταστροφές ή ωραία πράγματα ή όλα αυτά που η ζωή απλώνει και σου ανοίγει. Ξεχνάμε το διατάφτα ότι αυτό που θέλουμε είναι να αγαπηθούμε και να γνώσουμε αποδεχτεί για αυτό που είμαστε. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα το οποίο βγαίνει και από αυτό το έργο και από τα έργα σου πάντοτε. Γενικά νομίζω μέσα από τα έργα σου είναι η αποδοχή έχει να κάνει πάντοτε. Η αποδοχή πάντα είναι το θέμα το οποίο μας ασχολεί. Και της σκοτεινής μας πλευράς και της αφενός και της πιο φωτεινής. Δηλαδή ακόμα και τη σκοτεινή πλευρά εσύ μέσα από τα έργα σου διαχρονικά που έχω παρακολουθήσει αυτά τα χρόνια που βγάζεις. Πάλι με κάποιο τρόπο θέλεις να πεις ότι ας την αποδεχτούμε και αυτή η παιδιά, είναι μέρος μας. Πάντα αυτό είναι που θέλω να πω, διότι κι εγώ είμαι σε ένα ταξίδι αποδοχής, ποτέ δεν τελειώνει. Νομίζω κάθε όσο μεγαλώνουμε ανακαλύπτουμε νέα πράγματα τον εαυτό μας, αποδεχόμαστε πράγματα, μαθαίνουμε καλύτερα ή επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας. Αλλά όλα είναι ένα ταξίδι το οποίο δεν έχει τέλος, είναι ως τελευταία στιγμή ταξιδεύεις. Εξαιρετικά. Τι να σου ευχηθούμε για φέτος, Θοδωρή? Να ευχηθούμε υγεία σε όλο τον κόσμο, υγεία σε εμάς, να επιβιώσουμε και αυτής της χρονιάς. Και θα γίνει. Έτσι. Μέχρι τότε θα τα πούμε στο θέατρο Βόλ και σε πολύ ωραία πράγματα τα οποία ετοιμάζεις. Και θα τα πούμε προσεχώς. Σας περιμένουμε, έχουμε πολλά. Εξαιρετικά. Αγαπητή Σοφία, τι θες να ευχηθούμε σε σένα? Ωραία ερώτηση. Να καταφέρω το στόχο μου. Πολύ σημαντικό. Σου το ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Μέσα από την καρδιά μας, να έχεις και εσύ μια έτσι δημιουργική χρονιά σε οτιδήποτε θέλεις και υγεία, όπως είπε και ο Θοδωρής, σε οτιδήποτε για να είναι κινητήριος δύναμη για όλους μας. Αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν το Theater Voice. Είμαι ο Φάνης Αριτζής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.